Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ πέρα στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα ξαναπαίξουμε Brawl Stars και δεν ξέρω αν μ' φαίνεται σε εσάς, αλλά έχω ποντίκι πλέον. Δεν ξέρω αν μ' φαίνεται πάνω στην οθόνη. Πάντως να ξέρετε, δεν παίζω πλέον από κινητό. Δεν ξέρω αν θα σας αρέσει αυτή η αλλαγή. Γράψτε μου και στα σχόλια, θέλετε να παίζω από κινητό? Για εσάς νομίζω δεν έχει καμία διαφορά. Για μένα απλά είναι πολύ πιο εύκολο να κάνω record. Δεν χρειάζεται να το περνάω στον υπολογιστή ούτε κάτι τέτοιο. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό το PC μου. Δεν ξέρω, νιώθω σαν να κολλάει λίγο. Αλλά νομίζω έτσι είναι και στο κινητό, δεν είμαι σίγουρο. Αλλά νιώθω λίγο τα FPS να γίνονται λίγο σαν αργά, σαν να πηγαίνει αργά ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, στο σημερινό βίντεο ήθελα να δούμε που επιστρέψανε τα κουτιά. Και όπως βλέπετε, άμα πάρεις 10 κουτιά κερδίζεις αυτό το πέρα το σκηνάκι από πάνω, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Είναι του Ρίκο βέβαια, που ο Ρίκο εμένα δεν μου αρέσει πολύ σαν πρόλογο. Οπότε το κερδίσω, δεν το κερδίσω, δεν το χρησιμοποιήσω ποτέ μου. Θέλω να ανοίξουμε ένα Mega Box. Είχε το free στο shop, αλλά μου το ανοίξανε κάτι παιδιά που είχα πάει στο χωριό αυτές τις μέρες και γι' αυτό δεν είχε βίντεο. Τώρα όμως επιστρέψαμε. Έτσι να ξέρετε, έχει γίνει η επιστροφή. Θα πάμε να παίξουμε κάποια ματσάκια για να δω. Είχα σκοπό να παίξω solo showdown, αλλά το βγάλανε αυτό. Πρέπει να έχει αυτό το πρώτο σηματάκι για να μπορείς να το κάνεις. Για κάποιο λόγο το βγάλανε. Θα παίξουμε τα καινούρια. Drumroll. Τι είναι το drumroll? Final takedown wins. Α, είναι. Okay, πάμε να δούμε αυτό τι είναι ακριβώς. Δηλαδή, σκοτώνεις τον άλλον και παίρνεις τον brawler του. Ενδιαφέρον φαίνεται αυτό. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε κουτί όντως, γιατί θέλει 12 νίκες. Α, είμαστε όλοι με τον ίδιο brawler. Τι Arsenal είναι ουσιαστικά? Είναι σαν Arsenal στο Call of Duty, που σκοτώνεις με το όπλο που έχεις και μετά παίρνεις το επόμενο όπλο. Πω πω φίλε, αυτό είναι τέλειο. Λοιπόν, και θα ακούτε τώρα και... ακούστε, ακούτε και τα πλήκτρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να φας ban γι' αυτό. Δεν νομίζω, έχω δει πολλούς να παίζουν από PC. Πάντως είναι 10 φορές πιο πολύ. Ο τυπάς έχει πάρει Mortis. Okay, το σκοτώνουν νομίζω. Και ψιλοεύκολα κιόλας, αλλά θα μείνω πίσω βασικά. Σε αγχώνει κιόλας, πρέπει να κερδίσεις. Πρέπει να σκοτώσω κάποιον. Πού είναι? Ο Νάτος. Έχει πάρει Dynamite και αυτός εκεί πέρα έχει πάρει αυτόν. Εγώ δεν έχω σκοτώσει κανέναν ακόμα. Oh my god. Δεν ξέρω ακόμα να παίζω πολύ καλά. Έλα! Σε παρακαλώ, πού θα σκοτώσω έναν. Δεν μπορώ να σκοτώσω κανέναν, ρε. Τι έκανα? Είμαι χαζός. Είμαι χαζός, παιδιά. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Πρέπει να συνήθεσω λίγο το controls, ok. Συγχωρέστε. Α, δεν πεθαίνεις. Ρε πες το μου τόση ώρα! Να πηγαίνω να βαράω, μιλάω με ποιον να είναι. Να ρωτήσω κάτι, μπορώ να σκυπάρω κιόλας όπως στο Arsenal? Δηλαδή στο Arsenal άμα σκοτώσει κάποιον που έχει τον μεγάλο brawler, δεν παίρνεις το επόμενο όπλο, παίρνεις αυτόν που έχει το μεγαλύτερο. Τώρα θα πεθάνεις. Σκατά, δεν θα πεθάνεις καν. Αφού είμαι κακοπαίκτης. Τι κάνω, δεν ξέρω να παίζω έτσι ρε. Παίρνω τον brawler του μήπως ρε φίλε, παίζει να είναι και έτσι. Για να δούμε, θα το σκοτώσω, τον πήρα και πήρα Mortis. Όχι παιδιά, δεν είναι έτσι. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Λίγο με δυσκολεύει με τη Super, που πρέπει να διαλέγω άλλο. Ποκό. Come on, man. Φύγε, 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 φύγε! Φύγε! Γιατί την πέταξα εκεί? Παιδιά, συγχωρέστε με ρε φίλε, δεν μπορώ από PC. Μπερδεύω τα δάχτυλά μου, πρέπει να κάτσω να παίξω λίγο. Θα γίνουμε ρεζίλι ρε, δεν γίνεται να τα κάνω εγώ αυτά ρε. Ωραία, με αυτόν, κοίτα, θα βαράω μόνο με την... Όπα, ποκό, ηρέμησε. Θα βαράω μόνο με την γρήγορη. Quick τέτοια. Τι έχει αυτός, Frank? Παναγία μου, πότε άλλαξες το Frank, πότε πρόλαβες ρε αδερφέ? Έχασα. Rank δέκατος. Πάμε να παίξουμε άλλο ένα, παιδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Στο κινητό θα το κάψω. Μπορεί άμα μάθω και εδώ, βέβαια, να μου αρέσει πιο πολύ να παίζω εδώ. Αλλά δεν ξέρω, μέχρι τώρα μου είναι δύσκολο. Είναι δύσχριστο με τα κουμπιά πάνω στην οθόνη. Δεν καταλαβαίνω πού πυροβολάω, τι κάνω. Αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο για το βίντεο. Και δεν νομίζω να σε ενδιαφέρει να είμαι καλός, έτσι. Πιο πολύ το content πιστεύω έχει σημασία για το βίντεο. Ελπίζω. Έτσι. Δεν μα είσαι κακός.
πιστεύω βγαίνει και λίγο και το content καλύτερο. Οπότε, okay, έχει ένα θετικό. Γιατί δεν το πέτυχε αυτό? Πού είχες πάει, ρε αδερφέ, και δεν σε πέτυχε? Ποιος είσαι? Περίμενε. Εκεί μέσα είναι ο Μόρτης. Γιατί δεν είναι εκεί μέσα ο Μόρτης? Δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ είναι ο μπρο. Μπράβο! Ωραία, πήραμε το δεύτερο αρκετά γρήγορα αυτή τη φορά. Τώρα που ξέρω ότι δεν πεθαίνεις. Τέλος. Έφυγες, περίμενε ρε φίλε. Χάνω. Πέφτω πιο κάτω, όχι ε. Ωραία, δεν πέφτουμε πιο κάτω, ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε λίγο να παίζουμε. Γιατί δεν έχω ιδέα, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι κάνω, ρε. Ρε γαμώτο, τι σούπερ πρέπει να συνηθίσω. Τη σούπερ κρατάς πατημένο το ε, να ξέρετε, για όποιον δεν έχει παίξει. Και έτσι ρίχνεις τη σούπερ. Μπαμ! Δεν του έκανα τίποτα, ε. Τι έκανα? Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό. Έπρεπε να πατήσω το D. Βλέπετε για ποιο λόγο είναι δύσκολο. Έπρεπε να πατήσω το D για να στρίψω δεξιά. Και έπρεπε να αφήσω το δάχτυλό μου από το ε. Αυτό είναι το αρνητικό του να παίζει με πληκτρολόγιο ποντίκι. Καμία σχέση με την οθόνη. Είναι φτιαγμένο για να το παίζει έτσι το. Α. Τουλάχιστον τώρα τα πήγαμε καλύτερα από ό,τι πριν, έτσι. Α, εν τω μεταξύ χάνω τρόπαια. Δεν χάνω έτσι. Τίποτα, ούτε καν. Ούτε πήρα πόντους για τα boxes. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το καινούριο mode, το drum roll. Πάμε να παίξουμε και το mirror match. Το οποίο δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Είναι, υποθετώ, ανάποδα. Για να δούμε. Είναι απλά brawl ball μέχρι στιγμής. Είναι απλά ανάποδα τα maps. Α, για κάτσε. Είμαστε όλοι σέλι. Γιατί είμαστε όλοι σέλι? Τι γίνεται? Τι γίνεται, ρε! Όχι, όχι, θα σπάσω τα δικά μας. Δεν ξέρω να παίζω. Δεν μπορώ από πισί, ρε. Σπάστα. Μπράβο. Πέτατε εκεί. Πυροβολάμε το attack, ρεζίλι. Αλλά μόνο αυτό μπορώ να κάνω. Κοίτα, ρε, με διέλυσε. Είχε σούπερ. Γρήγορα. Φύγετε μπροστά. Πρέπει να μάθω να παίζω, ρε φίλε, από PC. Θα κάτσω να σπαταλήσω χρόνο να παίζω. Τουλάχιστον είμαστε όλοι το ίδιο, έτσι. Είναι fair. Αλλά από μακριά τώρα η Σέλη δεν παίζεται, ρε φίλε. Δώστε πίσω. Κρατηθείτε, ρε. Τι κάνει, ρε, αυτή? Διέλυσε το map μας. Είναι τέρμα χαζί. Πάμε φύγουμε. Μπροστά. Δεν έχω εγώ την μπάλα. Πού είναι η μπάλα, ρε? Εγώ νόμιζα πως είχα την μπάλα τόση ώρα. Όχι! Φύγετε. Φύγε, μωρέ. Γιατί δεν έγινε τη σούπερ? Δεν ήθελα να τη ρίξω για να μην σπάσω το map μας. Έχει διάλυθει όλο τους άλλους. Τι σημασία έχει? Τι κάνω, δεν ξέρω να παίζω από το PC. Τι κάνουμε? Ευτυχώς, μας έσωσε. Το WSD ξέρω να το πατάω, εντάξει. Τι θες, ρε μάγκα? Με ό,τι attack μόνο, ρε, θα σας βαράω, δεν πειράζει. Δώστε με εμένα την μπάλα. Ρε, φε, γιατί την πετάς όλη την ώρα, με μπερδεύει. Αυτός την πετάει και τη σχέση μόλις την παίρνει, μπαπ. Την πετάει μακριά. Τι είναι αυτός, ρε? Ο. Τι κάνω? Πώς είναι η σούπερ? Ξέχασα πώς είναι η σούπερ. Παιδιά, κλαίω με τα χάλια μου. Ήτανε ένα βίντεο όλο λάθος. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Γράψτε μου κάτι στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Σίγουρα χάλια. Γράψτε μου άμα θέλετε να σας πω πώς να παίζετε Brawl Stars από το PC και εσείς άμα δεν ξέρετε. Και αυτά. Θα το πούμε στο επόμενο.